Συνεχίζεται η ενημερωτική δράση για την πρόληψη των απατών και διαφόρων μορφών εγκλημάτων σε βάρος ηλικιωμένων από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Και θα καλημερίσω για να σας μιλήσουμε για το θέμα αυτό την προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, την κυρία Σοφία Λογαρίδου. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι με αυτές τις διαδικτυακές απάτες την πατάει όλο και περισσότερο κόσμος. Πολύ ορθά το θέσατε. Γενικότερα η απάτη είναι ένα έγκλημα το οποίο εξελίσσεται και πάντα οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δράσεις σε βάρος των πολιτών είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Όμως σε κάθε μορφή απάτης, είτε αυτή είναι διαδικτυακή, είτε είναι τηλεφωνική, είτε ακόμα και διαζώσεις, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ότι εκμεταλλεύονται οι δράστες τον ευνηδιασμό και πολλές φορές την ανάγκη ή τη συναισθηματική ευαλωτότητα των θυμάτων τους. Πολύ, πολύ βασικά αυτά τα οποία λέτε, να τα ακούμε εμείς οι άλλοι, να τα λέμε και σε εκείνους τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι, διότι πραγματικά το τι θα σκαρφιστούν την επόμενη μέρα πιθανώς δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αν όμως έχουμε στο μυαλό μας κάποιες βασικές αρχές, είμαστε απλά ψηλιασμένοι και πολύ πιθανό να καταλάβουμε τις προθέσεις του εγκαίρως. Άρα λοιπόν, θέλω να επαναλάβετε, κυρία Λογαρίδου, αν δεν σας κουράζω, αυτά τα τρία τα οποία αναφέρετε. Κάποιοι στέκονται ιδιαίτερα σε ένα γεγονός, σε τρία γεγονότα. Υπολογίζουν στο ότι θα μας ξαφνιάσουν, το πρώτο σοκ το οποίο μας προκαλούν. Ακριβώς. Αυτό το σοκ θα είναι είτε ότι ο άνθρωπος ο οποίος μας μιλάει παρουσιάζεται ότι θα μας δώσει πολλά χρήματα. Mm-hmm. Για κάτι δικαιούμαστε, οπότε αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτό που δικαιούμαστε, ωραία, πώς θα το αποκομίσουμε, γιατί όλοι έχουμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη από χρήματα που έρχονται από το πουθενά. Ή το άλλο, θα μας διευκολύνουν σε κάτι, οπότε αμέσως λύθηκαν τα χέρια μας, οπότε το μυαλό μας και οι σκέψεις μας κατευθύνονται στο πώς θα το mm-hmm. πετύχουμε, χωρίς να σκεφτούμε μα ποιος έρχεται και μας δίνει λεφτά το τηλέφωνο. Mm-hmm. Το άλλο μπορεί να μας ευνηδιάσουν αρνητικά με έτσι κάποιους οικείους μας που βρίσκονται σε δύσκολη συνθήκη, είτε ότι έμπλεξαν σε κάποιο τροχαίο ατύχημα, είτε ότι χρωστάνε πολλά λεφτά και κινδυνεύουν να τους σκοτώσουν οι κακοποιοί και να τους πάρουν τα σπίτια και τα πάντα. Οπότε αμέσως υπάρχει η συναισθηματική ευαλωτότητα, όπου εγκλωβίζονται ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, τους δημιουργείται ένα έξτρα άγχος και όπως ξέρετε, επειδή οι γονείς, οι συγγενείς, οι μεγαλύτεροι πάντα προστατεύουν τα παιδιά τους, αμέσως μπαίνουν στη συνθήκη του να προστατεύσουν το άτομο το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε τώρα για τον ευνηδιασμό και τη συναισθηματική ευαλωτότητα. Βέβαια, συγγνώμη. Παρακαλώ. Είναι της εποχής το σύνηθες φαινόμενο. Ναι, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αυτές, ας πούμε, που γίνονται μέσα από το διαδίκτυο, όπου εκεί υπάρχει το ότι εξελίσσεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ψάρεμα των στοιχείων μας. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, σε μικρότερους ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αν και μπορεί να σε μπει στον κάθε ένα. Έχουμε ακούσει τόσα παραδείγματα ούτως ή άλλως και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν το θάρρος να βγουν έξω για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους εμάς και να μας το δώσουν το παράδειγμα και να μας πούν ότι έχετε το νου σας, γιατί και εμείς την πατήσαμε και την πατήσαμε με αυτόν τον τρόπο, που νομίζω πάρα πολύ καλά το κάνουν, κυρία Λογαρίδου. Αλήθεια το λέω, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, δηλαδή σε αυτές τις διαδικτυακές απάτες, και όσο πιο πολύ τεχνολογικά είμαστε αναλφάβητοι, τόσο πιο επικίνδυνο είναι, εκτός πια και αν ψηφούμε όλους τους κινδύνους. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε και να παρασυρθούμε. Για παράδειγμα, μπορεί να έρθει κάποιο μήνυμα ότι έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός μας και βάλτε πιν και βάλτε από την αρχή. Ναι, αμέσως, επειδή προσομοιάζουν στο περιβάλλον των τραπεζών όλες αυτές οι ειδήσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος που δεν έχει την
την δυνατότητα ή τη γνώση να δει από ποιο σύνδεσμο έχει έρθει αυτό το μήνυμα, να, να εμπλακεί mm-hmm. σε μια διαδικασία mm-hmm. να ξαναδώσει τα στοιχεία του mm-hmm. στους επιτίδιους που έχουν στείλει mm-hmm. αυτό. Είτε είναι ακόμα και περιπτώσεις που σου στέλνουν μήνυμα για να πάρεις υποτίθεται κάποια προϊόντα να αγοράσεις. Δηλαδή έχουμε και απάτες μέσα από αγορές, αγοραπολισίες. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, σε καμία συναλλαγή μας δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τους συνδέσμους που μας στέλνουν, τα link. Δεύτερον, ότι αυτοί που μας μιλάνε δεν είναι πάντα αυτοί που παρουσιάζονται. Ότι όταν μας ζητήσει κάποιος λογαριασμούς τράπεζας, προσωπικούς κωδικούς ή κωδικούς ασφαλείας, κάπου το πάει με πονηρό σκοπό. Σε καμία των περιπτώσεων, καμία τράπεζα δεν θα μας ζητήσει το PIN μας. Κανένας λογιστής δεν θα μας ζητήσει τους μυστικούς μας κωδικούς. Οι λογιστές μας ξέρουν. Οι τράπεζες έχουν συγκεκριμένα site, συγκεκριμένες ασφαλείς ιστότοπους. Καμία τράπεζα δεν θα μας στείλει ειδοποιήσεις για μπλοκαρίσματα με ένα απλό SMS. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οτιδήποτε λαμβάνουμε. Ακόμα και στις διαδικτυακές πλατφόρμες που πιθανώς να λάβουμε κάποιο link στα social media, κάποιο μήνυμα το οποίο δεν γνωρίζουμε. Δεν το ανοίγουμε, δεν ξέρουμε τι είναι. Παίρνουμε, στέλνουμε μήνυμα στο φίλο που υποτίθεται μας το έστειλε και το ρωτάμε αν μου έστειλες κάτι συνημένο. Πάντα είμαστε ψηλιασμένοι. Αυτή είναι η βασική αρχή, να είμαστε σε εγρήγορση και ό,τι δεν γνωρίζουμε καλύτερα να το ψάχνουμε. Μάλιστα. Εγώ σε αυτό το γενικό πλαίσιο το πάντα ψηλιασμένοι το κρατώ. Ας επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω στους ηλικιωμένους, γιατί αυτή η προσπάθεια που κάνετε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης αυτή τη φορά βάζει μέσα στο κάδρο τους ηλικιωμένους, λέγοντας ότι πρέπει να προστατευτείτε πολύ περισσότερο. Φαντάζομαι ότι τους αφορούν οι τηλεφωνικές απάτες πολύ περισσότερο. Ναι, μεν και το διαδίκτυο, αλλά οι τηλεφωνικές απάτες νομίζω ότι εκεί είναι πιο επιρρεπείς. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι, κυρία Λογαρίδου, πώς μπορούν να προστατευθούν και από γενικότερα εκείνο το όλο κομμάτι της απάτης που λέει κλοπή, διάρρηξη, αποσπώ την προσοχή σου μέσα στο σπίτι σου, ληστεία, όλα αυτά. Και δεν ξέρω πώς μπορούν, πώς να προστατευθούν. Ακριβώς. Μέσα σε αυτά τα οποία θα αναφέρονται οι αξιωματικοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διαλέξεις ναι. είναι και οι απάτες όπως είπαμε, δηλαδή όταν κάποιος εμφανίζεται σαν απεσταλμένος κάποιου οικείου προσώπου και του ζητάει χρήματα ή ότι έχει μια ανάγκη, είτε αυτό γίνεται διαζώσεις όπως είπαμε είτε τηλεφωνικά, είναι όμως και κάποια άλλα πράγματα. Όταν κάποιοι εμφανίζονται στα σπίτια είτε με πρόσχημα ότι παρακαλώ δώσε μου λίγο νερό ή ψάχνω να βρει δουλειά εδώ πέρα και το αποσπούν το ενδιαφέρον και με τέχνη προσπαθούν να μπουν στο σπίτι τους και να τους αποσπάσουν την προσοχή ώστε να έχουν ελεύθερο το πεδίο να εξερευνήσουν το σπίτι. Οι προφασιζόμενοι υπαλλήλους κάποιας δημόσιας υπηρεσίας. Ακριβώς. Ποτέ κανένας υπάλληλος κάποιας δημόσιας υπηρεσίας δεν θα μπει στο σπίτι οποιουδήποτε να του καταθέσει τα χαρτιά υποτίθεται για να πάρει επιδόματα, ούτε να κάνει οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει πάντα αυτή η εγρήγορση και αυτή η ενημέρωση των mm-hmm. ανθρώπων. Mm-hmm. Επιπλέον τους μιλάμε για τους κωδικούς όταν πηγαίνουν και πραγματοποιούν συναλλαγές στα ATM, να μην εμπιστεύονται εφόσον δεν ξέρουν τη διαδικασία των οποιοδήποτε τυχόντα, όσο καλός και αν φαίνεται. Για παράδειγμα, είναι πάρα πολλές φορές ηλικιωμένοι που κολεύονται να κάνουν συναλλαγή στα ATM και βρίσκουν ένα αγόρι, ένα κορίτσι, έναν κύριο, μία κυρία, σε παρακαλώ βοήθησέ με, τους λένε τα PIN και τους κωδικούς. Δυστυχώς οι απατεώνες δεν το φωνάζουν, δεν φαίνεται. Το τιμότερο λοιπόν είναι να μπουν στην τράπεζα να ζητήσουν από έναν υπάλληλο την συνδρομή του και όχι τον οποιονδήποτε. Τους λέμε επίσης ότι σε οποιαδήποτε υπόθεση και αν υποψιαστούν ότι γίνεται ακόμα και απόπειρα απάτη σε βάρος τους να ενημερώνουν την αστυνομία, διότι μπορεί να ήταν απόπειρα για αυτούς, τετελεσμένη όμως για κάποιους άλλους.
Επομένως, μπορεί να προλάβουμε τη θυματοποίηση άλλων ανθρώπων ή να συσχετίσουμε με άλλες περιπτώσεις απατών που ήδη έχουν τελεστεί. Και όσοι έχουμε μεγαλύτερους σε ηλικία οικείους, καλό είναι να τους μιλάμε λίγο, να τους εξηγούμε πόσο άλλαξαν οι εποχές, πόσο μπορεί οποιοδήποτε να εμπλακεί σε μια τέτοια συνθήκη και έτσι να τους να αποφεύγουμε, να τους προλάβουμε από το να πέσουν θύματα απάτης. Ειδικά για εκείνους οι οποίοι μένουν μόνοι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και να νοιαζόμαστε για το διπλανό μας. Δεν είναι κακό. Οπότε αυτό που σημειώνετε και λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά είναι, έχετε κοντά σας και κάποια τηλέφωνα άμεσης ανάγκης τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε. Όλοι εσείς που βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά, είσαστε ψηλιασμένοι, κάτι δεν σας αρέσει κλπ. Ή το τηλέφωνο γραμμένο κάποιου δικού σας προσώπου που άμεσα επικοινωνείτε μαζί του, έτσι ώστε να μπορείτε να τον ενημερώσετε ότι κάτι τρέχει στο σπίτι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σήμερα θα είσαι στη Ηρακλείο. Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στη Λεωφόρο Δημοκρατία 47-49 θα γίνει αυτή η δράση μας, η οποία θα ολοκληρωθεί στο Ρέθυμνο την Δευτέρα και την Τρίτη με 5 συνολικά διαλέξεις. Μάλιστα. Για να γνωρίζουν όλοι οι ηλικιωμένοι, η προσπάθεια η οποία συνεχίζεται. Κυρία Λογαρίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σε εσάς.